Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Στεργίου. Γεια σας, κύριε Στεργίου. Από μακριά αυτή τη φορά. Ναι, όντως. Να σας πω, εμείς το λέμε πάντα και όταν επικοινωνούμε με τα στελέχη σας, περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η απαγόρευση για φυσική παρουσία ημών στα τηλεοπτικά πλάτο. Θα είναι μακρύς ο δρόμος, αντιλαμβάνομαι. Όντως, είναι μακρύς ο δρόμος και δύσκολος. Παρ' όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει δείξει μια αξιοθαύμαστη συμμόρφωση στα μέτρα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, νομίζω, βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και σε αριθμό κρουσμάτων και σε αριθμό, φυσικά, ανθρώπινων απολειών σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσουν οι επιδημιολόγοι απόλυτα, αλλά επειδή έχω μαγνητοσκοπήσει ήδη, γιατί είναι η ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή, γι' αυτό το μαγνητοσκοπήσαμε νωρίτερα, μια συνέντευξη με μέλος της Επιτροπής, είναι ο καθηγητής Χατζη Χριστοδούλου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθηγητής επιδημιολογίας. Αυτό που μας δημιουργεί μια ασφάλεια είναι, μας είπε ότι σε συντριπτικό ποσοστό οι προτάσεις όπως πηγαίνουν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δηλαδή στην κυβέρνηση, έτσι και υιοθετούνται. Γιατί ξέρετε, είχαμε πάντα μια καχυποψία για το αν τα ζορισμένα μας ταμεία, κακά τα ψέματα, δεν έχει την ευρωστία της Μεγάλης Βρετανίας η Ελλάδα για να πει πάμε σε νέο lockdown, ότι μπορεί, θέλω να πω, να γίνονται εκπτώσεις στις προτάσεις των επιστημόνων. Μας παρηγορεί το γεγονός ότι μας διαβεβαίωνουν τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν γίνονται εκπτώσεις, και αυτό είναι πολύ παρήγορο και μας κάνει, αν θέλετε, να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια με μεγαλύτερη ζέση. Νομίζω ότι είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή που αναμετρηθήκαμε με αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, θέσαμε πάνω απ' όλα ως κυρίαρχη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Σε αυτήν την προτεραιότητα, με αυτή την προτεραιότητα δημιουργήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πλάνο, είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισμός. Προφανώς και υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία, προφανώς και θα πρέπει η κυβέρνηση, και το κάνει, να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αμβληθούν αυτές οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους από την υγειονομική κρίση, οικονομικά εννοώ έχουν πληγεί. Και νομίζω ότι μπορούμε μάλλον να αισιοδοξούμε, γιατί αυτή η διαχείριση, η επιτυχής διαχείριση, ξέρετε, ανεβάζει πολύ και το διεθνές στάτους της χώρας μας, της πατρίδας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω πανδημίας, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πολύ μεγάλη οικονομική κολοσσή βλέπουν ξανά Ελλάδα, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Λοιπόν, αφορμή για να συζητήσουμε, σαφώς είναι μια πολύ πλούσια, πολύ καυτή επικαιρότητα, έτσι. Έχουμε πολλά μέτωπα στα οποία θα σταθούμε, αλλά θέλω να δούμε και το υλικό από την πρόσφατη επίσκεψή σας στις δύο πληγήσεις περιοχές, της Καρδίτσας και των Φαρσάλων από την πρόσφατη Θεομηνία, που δεν συμπλήρωσε καν μήνα. Βεβαίως, σήμερα μεταδίδαμε νωρίτερα ρεπορτάζ που σας περιμένουν στη γωνία, που λέμε, οι αγροτοσυνδικαλιστές, δηλαδή να δουν να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι θα παραβιάσουμε αυτό που ξέρετε ως χρόνο αναμονής και θα σας έρθουν γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ζητούν 100% αποζημιώσεις για τις απώλειες σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Η δική σας επίσκεψη ήταν λιγότερο πολιτική και περισσότερο ανθρώπινη, αφού μεταφέρατε και βοήθεια, γιατί ακόμη δεν έχει έρθει η κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δώσατε τρόφιμα σε φτωχούς ανθρώπους, αλλά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν το ψυγείο τους, το ράφι με τα τρόφιμά τους, την κουζίνα τους να τα μαγειρέψουν. Κοιτάξτε, έτσι. Το διαπίστωσα και εγώ με την παρουσία μου στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή,
ότι οι καταστροφές πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ σοβαρές και στον αγροτικό τομέα, αλλά και στις κατοικίες πολλών συμπολιτών μας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ήδη έχει κινηθεί με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Ήδη έχει ξεκινήσει η διανομή των πρώτων χρημάτων αυτού του μικρού ποσού, το οποίο δίδεται όμως για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, και ήδη έχουμε ξεκινήσει και την πλατφόρμα για τις μεγάλες αποζημιώσεις και τα σημαντικά ποσά που σίγουρα θα παίξουν ένα ρόλο στην γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Από εκεί και πέρα όμως, από όσο ενημερώθηκα και σε σχέση με τις αγροτικές αποζημιώσεις, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι υπονοήσατε στην αρχή της ερώτησής σας, και εκεί έχουν γίνει, θα έλεγα, θεαματικά βήματα επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας, και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν να δίδονται οι πρώτες προκαταβολές. Μακάρι. Μας που είπε, σε ανάλογες περιπτώσεις, θέλω να το τονίσω αυτό, διαρκούσαν πάνω από ένα χρόνο για να δοθεί. Επειδή την προηγούμενη ακριβώς Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν, ήταν μαζί μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μας είπε ότι η αποπληρωμή, που σημαίνει ότι σταδιακά θα δίδονται ποσά, θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Αυτό είναι χρόνος ρεκόρ. Έτσι. Μπορεί κάποιος που καίγεται να λέει «μα τον Ιανουάριο», αλλά όπως το λέτε θα αρχίσουν χρήματα να παίρνουν από τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Έτσι. Η αποπληρωμή θα γίνει τότε. Τι συναντήσατε εκεί, τι συναντήσατε που μας είπατε, ότι είδατε και το μέγεθος της καταστροφής, αλλά φαντάζομαι είδατε και απελπισία. Ξέρετε, στο ανθρώπινο κομμάτι, το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, ως το μεγαλύτερο, ως ο μεγαλύτερος κομματικός οργανισμός στην χώρα μας και ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν θα μπορούσε παρά να δηλώσει παρόν. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε, είτε συνοδεύοντας κάποια κυβερνητικά κλιμάκια, αλλά και σε ξεχωριστές, μεμονωμένες επισκέψεις μας. Στην Καρδίτσα το Σαββατοκύριακο βοηθήσαμε, συμβάλαμε στο να ετοιμαστούν δέματα με είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Εγώ μαζί με την τοπική μας οργάνωση στην Λάρισα επισκέφτηκα, όπως σας είπα νωρίτερα, τα Φάρσαλα, και έπεται συνέχεια, γιατί η Γραμματεία Οργανωτικού του Κόμματος ήδη συλλέγει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από όλες τις οργανώσεις μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, και τις επόμενες μέρες, σε συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση, θα φέρει τα συγκεκριμένα είδη εδώ, προκειμένου να στηριχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από τις πλημμύρες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα, κύριε Στεργίου, γιατί η επικαιρότητα φέρνει ήδη μια αντιπαράθεση για το ύψος των ποινών. Σας λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξυφουλκούσατε χωρίς λόγο τις προηγούμενες μέρες. Καταραίει το ψέμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν συγκεκριμένα η δήλωσή του, γιατί οι ποινές τελικά δεν επιτρέπουν τα συμπεράσματα ότι θα πέσουν στα μαλακά, με αφορμή τις δηλώσεις Κοντονή που υποστήριξε κάτι τέτοιο τις προηγούμενες ημέρες. Τι απαντάτε? Καταρχήν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον είχαν επενδύσει, πολιτικά πάντοτε μιλάω, σε μία άλλη έκβαση όσον αφορά την απόφαση της δικαιοσύνης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν μάλιστα ήρθαν και οι σχετικές δηλώσεις του κυρίου Κοντονή, βρέθηκαν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Εγώ θα έλεγα ότι έδειξαν έντονη αμηχανία έως και πανικό. Δεν είχαν τη στοιχειώδη γενεοδορία να αποδεχθούν και να συμφωνήσουν ότι ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας
οι θεσμοί της δημοκρατίας, η ελληνική δικαιοσύνη, όλοι έκαναν το καθήκον τους, όχι φυσικά σε τηλεοπτικούς χρόνους, αλλά στους προβλεπόμενους από το δικαιακό μας σύστημα χρόνους και έδωσαν μία αποστομωτική απάντηση, η οποία, ξέρετε, έχει και διεθνή αντίκτυπο. Φαντάζομαι το γνωρίζετε αυτό. Βεβαίως, ότι είναι έτσι. Η κάλυψη ήταν διεθνής. Έτσι. Είναι η πρώτη καταδίκη τέτοιου είδους μορφωμάτων και τέτοιου είδους δράσεων. Είναι η πρώτη καταδίκη και μάλιστα ο Πέλεκης είναι βαρύς, όπως νομίζω ανακοινώθηκε και πριν από λίγο. Τώρα, όσον αφορά την δήλωση του κυρίου Ηλιόπουλου, να θυμίσω ότι ο ποινικός κώδικας, δηλαδή οι ποινές που θα μπορούσαν να επιβληθούν, σίγουρα θα ήταν ανώτερες, υψηλότερες, εάν ίσχυε ο παλιός ποινικός κώδικας, και αυτό τώρα δεν αμφισβητείται από κανέναν, νομίζω. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά είναι ελέγξιμη σε πάρα πολλά, σημεία της ιστορικής διαδρομής, από τη στιγμή που στην ουσία προκάλεσαν πρόωρες εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 χέρι-χέρι με την Χρυσή Αυγή, από τη στιγμή που ψήφισαν διάφορα ακόμα και διορισμούς προσώπων από κοινού στην Βουλή, και φυσικά εάν τους προέκυπτε και η πλειοψηφία που επιδίωκαν για να κάνουν άμεσα εκλογές απλή αναλογική, είχε βγει ο κύριος Βούτσης, τότε πρόεδρος της Βουλής, έγκαιρα να αποενοχοποιήσει την πιθανότητα να ψηφίσει την απλή αναλογική η Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, ο ελληνικός λαός φυσικά έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά θα πρέπει και να αποτιμήσουμε ιστορικά τη στάση όλων των κομμάτων και ειδικά όσων διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας. Η Μέ Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε και τελείωσε ενώ όσο βρισκόταν στην διακυβέρνηση της χώρας και βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας τη συγκεκριμένη δίκη. Αντίθετα, η ιστορία λέει ότι επί 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η συγκεκριμένη δίκη τελείωνε. Ελάτε να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Λέει χθες βράδυ, στην συνάντησή του με τον Χάικο Μάς, ο Πρωθυπουργός, προσφέραμε μια πολύ σαφή επιλογή στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στην Τουρκία. Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση ή συνέπειες που, στην περίπτωση που συνεχιστεί η επιθετική συμπεριφορά. Έχει διαλέξει τη δεύτερη οδό η Τουρκία, είπε ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς, αύριο και μεθαύριο θα περιμένουμε να ζητήσει πια τις κυρώσεις, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος υποχώρησαν στη διαβεβαίωση της Γερμανίας, ότι ξέρετε, το έχουμε εμείς τακτοποιήσει το ζήτημα, θα σταματήσουν όλα. Και δεν περνάει εβδομάδα, έχουμε τα βαρόσια και έχουμε ξανά το roots race έξω. Άρα είναι για μας μονόδρομος αυτό. Κύριε Πολύζο, να σας κάνω μια ερώτηση που νομίζω είμαι βέβαιος ότι θα δώσετε μια πολύ γρήγορη απάντηση, όπως θα μπορούσαν να δώσουν όλοι οι θεατές μας. Εάν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη από ό,τι, ας το πούμε, κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία, αν κέρδισε κάτι το προηγούμενο διάστημα, έχετε την εντύπωση ότι θα έβγαζε και θα ξαναέβγαζε το συγκεκριμένο πλοίο στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο? Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σας πάω και λίγο πιο πίσω, από τη στιγμή του περίφωνου συμφώνου με την Λιβική κυβέρνηση, στη συνέχεια με την εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών στον Εύρο, και φυσικά με την πρόσφατη κρίση σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία χάνει έδαφος, η Ελλάδα κερδίζει έδαφος. Και σε διεθνείς συμμαχίες, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο και στην διαμόρφωση
συνθήκων για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, που είναι και η βασική μας πολιτική επιδίωξη. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα όλοι να είμαστε υπομονετικοί. Η κυβέρνηση δείχνει την απαιτούμενη σύνεση, έχει το ενδεδειγμένο σχέδιο και επιδεικνύει αποφασιστικότητα, που νομίζω είναι πρωτόγνωρη στα σύγχρονα, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία μας, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στεργίου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδή. Άρα μου πάτε να τα λέμε. Και δική μου, αλλά να έχουμε έστω μια σταδιακή άρση, είπαμε, στο εμπάργο της φυσικής πατρουσίας. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.